Βρισκόμαστε στο τροπικό Αμαζόνιο. Πλήθη ψαριών μαζεμένα εδώ στον Αμαζόνιο, στη Νότια Αμερική. Βλέπετε πολύχρωμα ψαράκια. Χριστίνα, Ιωάννη. Χαμός από ψάρια εδώ πέρα σε αυτό το ενιδρίο φυσικού κάλους. Και να ξάφνου δύο αστακή μωρά, ο Γιώργος και η Ελένη, ζευγαράκι το οποίο παίρνει το καφεδάκι του εδώ στο χώρο του ενιδρίου. Ήθελε να δει τα φιλαράκια του μέσα, τους άλλους αστακούς που ζουν μέσα εδώ στο ενιδρίο, όπως βλέπετε. Το πανέμορφο ενιδρίου του Κώστα, του φίλου, ο οποίος με αγάπη και όρεξη περιποιείται αυτό το καταπληκτικό χώρο με αυτά τα πανέμορφα ψαράκια όλων των τύπων. Εγώ δεν ξέρω να σας πω πώς τα λένε, αλλά βλέπετε την ομορφιά που έχουν όλα μαζί. Γιώργο, πάμε να δούμε τα παιδιά μας. Καλό ρε γυναίκα, μην κάνεις έτσι. Έλα, σήκω γρήμη, κοίτης καφέδες, μόνο καφέδες και τσιγάρα, κάνε και καμιά δουλειά. Ωχ, μωρέ, άσε με να απολαύσω ένα καφέ. Γιώργο, γρήγορα σου είπα, πάμε να φύγουμε. Βλέπετε, καθημερινότητα και ακόμα και στους αστακούς. Η καθημερινότητα βασανίζει τον κόσμο. Πανέμορφα ψαράκια. Πώς λέγονται αυτά τα ψαράκια, κύριε Κώστα? Πείτε μας να μαθαίνει και το κοινό μας. Ξυφοφόροι. Ξυφοφόρος. Ναι. Ποιος είναι ο ξυφοφόρος? Είναι τα δύο. Αυτά. Αυτό εδώ είναι ξυφοφόρο. Ζευγαράκι. Ζευγαράκι. Άλλο. Τα μαύρα είναι τα μόλι. Τα σπρομαύρα. Τα μόλι λέγονται. Μόλι. Μόλι. Αυτά τα μαυράκια, αυτά εδώ. Ναι. Αλλά τι έχουμε. Τα κόκκινα είναι τα πλάτη. Να και η καραβίδα μας. Εδώ πέρα τη βλέπετε, περπατάει η καραβίδα και ψάχνει να βρει ένα μέρος να ξεκουραστεί. Όπως τη βλέπετε, ολοζώντανη. Κάθε πόσο πάρει εδώ αλλάζει το καυκάλι της η καραβίδα, κύριε Κώστα? Άμα φάει πολύ και μεγαλώσει. Άμα φάει πολύ και μεγαλώσει, αλλάζει το σώμα της, ας πούμε. Το, ναι. Το εξωτερικό της μέρος όλο. Ναι. Άλλα τι ψαράκια έχουμε εδώ? Και έχουμε και πλάτη που είναι τα κόκκινα. Τα κόκκινα είναι πλάτη? Πού είναι τα κόκκινα? Τα πορτοκάλια, ας το πούμε. Και αυτά εδώ? Ναι. Αυτά εδώ είναι πλάτη, λέγονται. Και τα άσπρα. Αυτά εδώ? Γκάπι. Αυτά είναι τα γκάπι. Αυτά είναι τα γκάπι που βλέπετε εδώ με τη φθορίζον ουρά. Και τι άλλο έχουμε? Τίποτα. Όλα αυτά. Αυτά. Και ξαναεπανόρχομαστε στην καραβίδα. Μας κοιτάει καλά-καλά. Γεια σου, κύριε Καραβίδα. Τι είναι, θηλυκιά ή αρσενικιά? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι. Ζευγαρώνουν αυτές εδώ? Μάλλον πρέπει να ζευγαρώνουν. Αυτή μάλλον πάει για να γίνει θηλυκιά, από ό,τι κατάλαβα. Θηλυκές μεγαλώνουν πιο πολύ. Μάλιστα. Να είναι ακόμα ένας που είναι κόκκινος και δεν έχει αλλάξει πολλά δέρματα. Έχει αλλάξει μόνο ένα δέρμα. Ο αστακός εδώ πέρα, η καραβίδα. Τώρα είναι ενδιαφερόμενες οι τέτοιες. Πώς το λέμε? Η αστακό, η καραβίδα. Βλέπετε, μόλις μας είδε το κανάλι μας. Ασκαρφαλώνει στο βράχο. Ασκαρφαλώνει επάνω στο βράχο και ψάχνει. Τι ψάχνει να βρει, κύριε Κώστα, τώρα? Και ψάρια πιάνει και τα τρώει. Πιάνει και ψαράκια από εδώ μέσα και τα τρώει. Mm. Α, τα καημένα τα ψαράκια. Δεν βρει κανένα άρρωστο, κανένα δύναμο. Ωραία. Και ανεβαίνει προς τα πάνω. Τι θέλει να βγει έξω? Πάει, παίρνει αέρα. Δεν έχει. Να βλέπει που βγάζει με πουλήθρες τώρα. Κάνει ανάδυση δηλαδή τώρα επομένως. Mm. Ανάδυση η καραβίδα. 18 μέτρα το λεπτό είναι σωστή ανάδυση για τους όσους θέλουν να κάνουν μπουκάλες. Okay. Βλέπετε εδώ την καραβίδα και τα πανέμορφα ψαράκια μας. Εδώ στη μαγευτική επανομή στο ιδιωτικό ενιδρίου του κυρίου Κώστα. Έχουμε μια καταπληκτική εικόνα, όπως βλέπετε, high definition. Και εδώ πέρα πήρε οξυγόνο η καραβίδα, ξαναβουτάει μέσα και κάνει κατάδυση κατευθείαν. Χωρίς τη μέθοδο Βαλσάβα να κάνει εξίσωση στα αυτιά της.
Και ξανακάθεται. Πόσο τώρα θα ξανέβει, σε πόση ώρα θα ξανανέβει πάνω πάρει οξυγόνο? Κάθε 15 λεπτά. Κάθε 15 λεπτά, έχει άπνοια 15 λεπτά, ε. Μπράβο, ρε. Αυτή μπορεί και αναπνέει μέσα στο νερό τώρα. Μπορεί, ε. Ξέρω που να κρατάει την αναπνοή. Που έχει το σύστημα αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Θα το μάθουμε. Βλέπετε εδώ την αστακοκαραβίδα μας. Τη βαφτίσαμε με διπλό όνομα. Και εδώ πέρα τα πανέμορφα ψαράκια. Αυτό το κόκκινο είπαμε είναι. Πλάτη. Πλάτη. Αυτό το μαύρο. Μόλι. Μόλι. Αυτό που είναι πιο άσπρο έτσι λίγο. Μόλι. Αυτό. Αυτό είναι πλάτη. Χρυσό πλάτη. Χρυσή πλάτη. Αυτά τα κοκκινάκια μόλι. Πλάτη. Πλάτη. Και αυτά. Ξυφοφόροι. Ξυφοφόρος αυτός. Όχι ψηφοφόρος, κουτουρνήθη σαν και εμάς. Ξύφος. Γιατί ξύφοφόρος. Έχει ο αρσενικός, η ουρά του είναι σαν ξύφος. Γι' αυτό. Η ουρά του βλέπετε πως είναι σαν ξύφος και μαλώνει με αυτήν, όχι. Αμήνεται με αυτήν, όχι έτσι. Όχι. Βλέπουμε κατά αποκλειστικότητα το ξυφοφόρο εδώ στο ιδιωτικό μας συνειδρίο. Ο ξυφοφόρος. Εάν θέλετε να σας πεθάνουν τα παιδιά, να σας χαλάσουν τέτοια, σας φέρω τα παιδιά μου να σας τα φτιάξουν όλα. Άθελά τους. Εδώ η αστοκακαραβίδα μας. Πανέμορφη. Ακίνητη. Περιμένει να φάει. Και έτσι με αυτό το καταπληκτικό ενιδρίο του κυρίου Κώστα, με αυτές τις πανέμορφες εικόνες που σας μεταδώσαμε αποκλειστικά στο Βατός Channel, σας χαιρετούμε, να είστε καλά και καλό καλοκαίρι. Σήμερα είναι 28 Απριλίου 2015. Από την Επανομή και τον κύριο Κώστα και εμένα προσωπικά, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας κύριε Κώστα. Άντε να χαϊδευτε, πάμε να φύγουμε. Φεύγουν όλοι και κλείνει και το βίντεο. Άντε, προχώρα, προχώρα. Καλό ρε γυναίκα, άσε με πια.